Εντάξει, πάμε λοιπόν. Είστε εντάξει, έτοιμοι εσείς. Είμαστε όλοι εντάξει. Η καλεσμένη μου είναι εδώ, η καλεσμένη μου είναι. Πώς να πω, ρε παιδί μου τώρα. Είναι ένα πολύ γλυκό παιδί. Το αποδεικνύει βέβαια. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί το αποδεικνύει πάρα πολύ και στο The Voice. Γιατί όλοι μιλάνε για τον πιο γλυκό κριτή που έχει περάσει ποτέ. Κυρίες και κύριοι, η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τι σταθερό να βρω. Τρώμε χρόνο, όπως καταλαβαίνετε, τώρα πρέπει να γίνουν αυτά τα απαραίτητα εδώ τα ωραία. Ελεονόρα, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους δηλαδή. Πού είσαι ρε αγάπη μου, και πέρσι σε περίμενα. Γιατί είχες έρθει την πρώτη χρονιά στο Open, μεγάλη τιμή μου έκανες, το ξέρεις, και σε περίμενα είχα και πέρσι. Είχα έρθει πέρσι. Και πέρσι είχε έρθει. Βέβαια. Κάθε χρόνο έρχεται. Κάθε χρόνο. Τι ντροπή, Παναγία κάθε μου, τι ντροπή. Κάθε χρόνο. Εντάξει. Όταν φτάσει στην ηλικία μου που είμαι μεγάλος και όπως βλέπεις, κάποια πράγματα δεν θα τα συγκρατήσει. Αλήθεια, εγώ έλεγα στο μυαλό μου, λέω πέρσι, γιατί δεν ήρθε η Ελεονόρα. Είχες έρθει. Είχα έρθει. Είχες έρθει, ρε αγάπη μου, τώρα το θυμίζω. Είχα έρθει, είχαμε πει και πολλά και ωραία. Πάντα κάνουμε ωραία κουβέντα. Βέβαια. Πες μου λίγο, εσύ σαν τύπισσα, πώς το αντιμετώπισες όλο το κομμάτι αυτό με το The Voice τη δεύτερη χρονιά? Γιατί θυμάμαι όταν είχαμε μιλήσει πριν πας στο The Voice, που μου έλεγες θέλω να το δω λίγο, δεν ξέρω πώς είναι ο ρόλος και πώς θα είμαι. Ειλικρινά αυτό που είπα στον πρόλογο είναι αλήθεια? Χαίρομαι, μακάρι να έχει γράψει έτσι στον κόσμο, μακάρι να έχει γράψει και στα παιδιά που έρχονται εκεί. Για μένα το Voice την πρώτη χρονιά ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, πολύ μεγάλη αλλαγή. Εντάξει, η τηλεόραση, κακά τα ψέματα, είναι ένας τελείως άλλος κόσμος. Άστα. Όσο και να πηγαίνει σαν επισκέπτρια σε αυτήν και είναι ωραία γιατί μας κανακεύεται και μας προστατεύεται, είναι πάρα πολύ μεγάλη έκθεση και έτσι είχα πολύ αγωνία για το πώς θα μπορέσω να ανταπεξέλθω. Ευτυχώς με βοήθησαν πάρα πολύ και οι αγαπημένοι μου, και ο Σάκης και ο Πάνος και η Έλενα. Είστε ωραία παρέα, παιδί. Πώς κάθε φορά γίνεστε ωραία παρέα και με τον Μαραβέγια ήταν ωραία παρέα και με σένα τώρα. Είναι σαν να είστε από χρόνια μαζί. Κοίταξε, τα παιδιά είναι χρόνια, οπότε ήταν πολύ υποστηρικτικοί απέναντί μου. Ναι, αλλά και εσύ όμως μπήκες μέσα και εφάρμοσες. Έχει σημασία, ρε παιδί μου. Ευχαριστώ. Φέτος είναι. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά. Είμαι πολύ πιο ήσυχη στο κομμάτι. Εντάξει, έχω καταλάβει τα πράγματα. Τουλάχιστον είμαι πολύ πιο ήρεμη. Αλλά και με όλο αυτό που έχει γίνει, με όλη αυτή την κλεισούρα, με όλη αυτή την στασιμότητα στη δημιουργικότητά μας, είναι το Voice το μεγαλύτερο δώρο έτσι που αισθάνομαι. Βέβαια, παιδί μου, φυσικά. Αλήθεια. Γιατί μέσα εκεί που δεν υπάρχει τίποτα για εμάς, τουλάχιστον για εμάς που ασχολούμαστε με το τραγούδι, όλο αυτό το διάστημα, ξαφνικά εκεί υπάρχει κάτι πολύ δημιουργικό. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ακόμα ελπίζουν ότι θα συνεχίσει να υπάρχει το τραγούδι. Μα και σε αυτό που κάνετε εσείς επίσης είναι πολύ δημιουργικό, γιατί από την πλευρά του coach ενώ που συμβουλεύεις, που λες κάποια πράγματα ενώ στα παιδιά, έχει μια σημασία γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι δημιουργίας. Μπορεί να μην τραγουδάς εσύ ενώ όπως θα έκανες κάποιες εμφανίσεις, π.χ. ρε παιδί μου, να κάνεις ένα καινούριο τραγούδι που συνεχίζετε και κάνετε τραγούδια. Αλλά ενώ εκεί πέρα το κομμάτι θεωρώ ότι είναι πολύ, ρε παιδί μου, πώς θα σου πω, πολύ μαμαδίστικο, πολύ οικογένεια. Γιατί και είστε, πόσους μήνες είστε μαζί με τα παιδιά, είστε αρκετούς. Είμαστε πολύ καιρό. Και είστε από πάνω τους ενώ. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι πάρα πολύ. Και μου αρέσει και ο ρόλος δασκάλας, να σου πω την αλήθεια. Είσαι καλή δασκάλα. Νιώθω λίγο, ναι, νιώθω λίγο δασκάλα γιατί έτσι προσπαθώ να τα αντιμετωπίζω τα παιδιά. Είσαι αυστηρή. Είμαι αυστηρή. Έλα, ναι. Δεν είμαι αυστηρή με τα παιδιά. Είμαι αυστηρή στο γεγονός ότι προσπαθώ να τους μεταφέρω ολόκληρο το πακέτο που σημαίνει ασχολούμαι με το ελληνικό τραγούδι. Mm-hmm. Γιατί τα παιδιά που τουλάχιστον είναι στη δική μου ομάδα κυρίως ασχολούνται ελληνικό, με το ελληνικό τραγούδι. Ελληνικό, οπότε βέβαια. Προσπαθώ να τους μεταφέρω όχι μόνο το ωραίο κομμάτι της επικοινωνίας, της αποδοχής και όλα, αλλά και το λίγο πιο. Και τα υπόλοιπα. Και τι χρειάζεται να κάνουν εννοείται. Πιο χωματόδρομος. Υπάρχει ένας χωματόδρομος παραδίπλα, φυσικά. Ακριβώς. Ναι. Μπαινοβγαίνει οπότε στην εθνική. Αλλά υπάρχει και ο χωματόδρομος. Ακριβώς. Ωραία. Πολύ ωραία. Την Παρασκευή είναι ο τελικός. Ναι. Θα κερδίσεις. Αχ, δεν ξέρω. Αχ, θέλω. Θέλεις, πες. Κοίταξε. Θέλω και πέρσι ήθελα, αλλά δεν. Εντάξει. Πέρσι ο Σάκης δεν ήταν. Ναι. Ο Σάκης πέρσι. Ναι. Τελειώσαμε με το Σάκη. Το πήρε. Τελείωσε. Ναι, αλλά είναι δυνατός, το μια Έλενα να υπάρχει από θέλει πίσω. Θέλει η Έλενα πολύ. Έχει γερή ομάδα φέτος η Έλενα και. Έχει. Αλλά κανείς δεν ξέρει. Κανείς θες δεν να ξέρει. Τα θες κάθε μέρα, εγώ τον λέω ότι τα λέμε μαζί. Τέλος πάντων, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να μου πει. Να κανονίσουμε κάτι.
Ωραία, οπότε μετά το τελικό θα έχεις και χρόνο να απολαύσεις ακόμα περισσότερο αυτά που. Πώς το έκανες, πού ξέραμε, που ξαφνικά παντρεύτηκε, ποιος παντρεύτηκε, Ελεονόρα, παντρεύτηκε. Έτσι, τι ωραία ήταν, που το έκανες. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ όμορφα και για μένα, ενώ ότι όλη η διαδικασία ήταν πέρα από το γεγονός αυτό καθ' αυτό που είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή και απόφαση, η οποία ευτυχώς ήταν μάλλον ιδανική για μένα, νιώθω πολύ καλά γι' αυτό. Φαίνεσαι, παιδί μου. Ήταν και πάρα πολύ το νοτικό μέσα σε όλη αυτή έτσι, τη μαυρίλα. Και τη μαυρίλα και την μοναξιά και την απομόνωση. Το ότι σε αυτό το πολύ λίγο χρονικό διάστημα βρέθηκε ο άνθρωπος που μπορεί να υπάρξει δίπλα μου και να υπάρξω κι εγώ σε αυτόν και να γίνει έτσι το ενδιάμεσο μεταξύ πρώτης και δεύτερης καραντίνας ήταν έτσι λίγο συμβολικό για μας, εμάς σίγουρα μας τόνωσε. Πείστε, υπέροχη είστε. Α, και εσύ. Ωραία. Άρα η απόφαση, και η γνωριμία και η απόφαση πάρθηκε πολύ γρήγορα όλο αυτό. Ήταν όλο πολύ κεραυνοβόλο και γρήγορο. Αλλά ήταν και κάτι που νομίζω ότι ταιριάζει και στη δική μου την προσωπικότητα, αλλά και στου Σπύρου. Νομίζω ότι είμαστε και οι δύο έτσι άνθρωποι που. Πιστεύεις ότι και αυτό είναι ένας από τους ωραίους δρόμους να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θέλει πολύ ψήρισμα. Δηλαδή, έλα παιδιά, πάμε. Αυτό τώρα συμβαίνει εκεί πάνω. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι διαφορετικό να γνωρίζεσαι με κάποιον. Δεν ξέρω πώς γνωριζόσασταν. Θα πω εγώ ένα 5 μήνες. Κάτι τέτοιο. Οκ, θα το δεχτώ. Οκ, το ακούω. 5 μήνες και άλλο που μπορεί να είσαι με κάποιον 4 χρόνια, 5 χρόνια και λέτε τώρα να παντρευτούμε. Έχει χαθεί, φαντάζομαι, αυτό που λέει. Το πάνω-πάνω, ρε παιδί μου. Το ωραίο εκεί που νιώθεις πολλά πράγματα για τον άλλον. Και ας είναι παρακάτω και λάθος. Δεν το ξέρεις ποτέ εννοώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν έχουν να κάνουν τα χρόνια με το ένα. Καθόλου. Γι' αυτό σου λέει, δεν έχουν να κάνουν. Δεν είναι ένα. Όπως γίνεται πάνω στο ωραίο τρε παιδί, στα ντουζένια που λέμε. Εμάς μας ταιριάζει. Και η αλήθεια είναι πως και εγώ και ο Σπύρος έχουμε. Δεν είμαστε 23 χρονών, οπότε να είναι 24, μόνο. Εσύ, 24. Είμαι 24, οπότε 24 μέσα είναι σε αυτό το χρόνο. 24 το κάνει. Το κάνεις 24, το κάνεις. Είσαι πολύ σωστή. Κατάφερα και καταέχουνε. Έχουμε τέλος πάντων. Ήμασταν συνειδητοί, νομίζω και οι δύο. Δεν ήταν μόνο. Είστε συντονισμένοι προφανώς σε αρκετά πράγματα. Είμαστε και ελπίζω και να γνωριστούμε, να συντονιστούμε ακόμα περισσότερο. Σ' αγαπώ γι' αυτό. Να γνωριστούμε σιγά σιγά με το παιδί, γιατί μια χαρά θα δούμε τώρα. Μέχρι εκεί τα έχουμε πάει πάρα πολύ ωραία. Τι σχέδια κάνεις, κάποια σχέδια. Κοίταξε, κάνω σχέδια, τα οποία συνεχώς χρειάζεται να μετακινηθούν και να αλλάξουν. Είναι έτσι αυτή η εποχή που ζούμε ούτως ή άλλως. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρχε ένα πολύ μεγάλο υλικό εξαιτίας, εγώ στα live μου δανείζομαι, κλέβω, πώς δηλαδή να το πω, τραγούδια άλλων που αγαπώ και εκτιμώ και θαυμάζω. Υπήρχε ένα υλικό το οποίο θεωρώ ότι έπρεπε να κάπου να υπάρχει. Να το έχω όλο μαζί. Και έτσι αποφασίσαμε με την μπάντα μου, μπήκαμε στο στούντιο, αφού δεν έχουμε και κάτι άλλο. Δεν έχετε, ρε παιδιά. Ναι, το σας σκέφτομαι πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω. Είναι περίεργο. Είναι, γιατί είναι και η έκφραση. Κάπου θες να εκφραστείς, δεν μπορείς. Οπότε μου αρέσει, γιατί γενικότερα και μέσα στα 77 lockdown που έχουμε περάσει, με κάποιο τρόπο οι καλλιτέχνες, ειδικά οι τραγουδιστές, μπαίνετε μέσα στο στούντιο, βγάζετε τραγούδια, κάνετε δουλειά, που αυτό είναι και. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, είναι. Δημιουργεί μια ελπίδα. Είναι ωραίο εννοώ. Είναι και για μας. Είναι απαραίτητο και για μας. Ήρθαμε τουλάχιστον κοντά λίγο έτσι με τους συνεργάτες μας, σκεφτήκαμε, δημιουργήσαμε. Και γράφουμε ένα δίσκο, ετοιμάζουμε, ολοκληρώνουμε ένα δίσκο, ο οποίος αποτελείται από διασκευές και όχι από τραγούδια νέα. Και αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει και αυτό. Και εμένα μου αρέσει, είμαι ο άνθρωπος της διασκευής. Θέλω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Ναι, θες αυτό που σου αρέσει να το ακούσουμε και με τη δική σου τη φωνή και μας το σερβίρεις με τον καλύτερο τρόπο, το ξέρεις. Λοιπόν, θα σε πάω για λίγο, θα σε βγάλω από το κλίμα που συζητάμε, γιατί αν θα ήθελες κι εσύ, θα ήθελα, ρε παιδί μου, ένα δεν ακριβώς σχόλιο. Θα ήθελα να μου πεις, ρε παιδί μου, τη σκέψη σου πάνω σε όλο αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο. Όλη αυτή την περίοδο εννοώ για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις, για τη λεκτική βία. Δεν έχει ακουστεί κάτι για το χώρο σας ακόμα, φαντάζομαι. Και ελπίζω να μην ακουστεί. Θέλω να πω ότι έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο, έτσι, μια πολύ μεγάλη. Ένα κουτί άνοιξε. Ένα κουτί. Το και... οποίο το ήταν πολύ στουμπωμένο. Γι' αυτό και άνοιξε, φαντάζομαι. Και κάθε μέρα περιμένεις τι θα βγει από αυτό το κουτί. Ελπίζω. Να έχει ολοκληρωθεί, να πηγαίνει προς την ολοκλήρωση του αυτή. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω πόσους πάτους έχει μέσα το κουτί. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, όσο ψάχνεις κάτι γίνεται. Πιστεύεις ότι όλο το κομμάτι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια
πολύ ωραία στιγμή να συμβεί για να μπορέσει με κάποιο τρόπο, όταν με το καλό βγούμε από όλο αυτό που μας συμβαίνει, δεν μιλάω μόνο για το lockdown, μιλάω για τον COVID και όλο αυτό που συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το μαύρο που έχει τυλίξει το σύστημα όλο. Ότι όλο αυτό γίνεται για να μπορέσει να μπει σε μια νέα τροχιά το σύστημα όλο, να μπορέσει να μηδενίσει με κάποιο τρόπο. Κοίταξε, δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ η αρμόδια γι' αυτό. Μόνο με το ένστικτο και μόνο με την. Τέλος πάντων, με το τι θα ήθελα να γίνει καλύτερα. Το ονομάσουμε ότι συμβαίνει μια κάθαρση για κάθε. Κάτι άλλο. Η κάθαρση ούτως ή άλλως συμβαίνει, νομίζω, και στην προσωπική μας ζωή, ατομικά δηλαδή. Θεωρώ ότι ο καθένας μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία έχει περάσει, έχει φτάσει όπου έχει φτάσει προς τα κάτω, έχει φτάσει ξανά, έχει ξαναβγεί και ξαναμπήκε. Και όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί σε μια κάθαρση. Ελπίζω και εύχομαι και συμβολικά να πάρω και όλη αυτή τη διαδικασία ότι ίσως βγούμε όλοι κάπως πιο καθαρή και δυνατή από όλα αυτά. Ωραία. Εγώ θα πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσω να μου πεις κάτι, ας πούμε, ένα κάτι. Ό,τι θες, ας σου πω. Τι γίνεται, παιδιά, ένα κάπως τώρα που παντρεύτηκε, κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Θα δούμε. Okay. Θα δούμε, θα το αφήσεις ανοιχτό, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Εντάξει. Γελάει. Άτιμο κορίτσι. Μεγάλη μου χειμώνες, μες στα μάτια οι σταγόνες το κατέβαζε η βροχή. Ήσουν τα μικρά μου καλοκαίρια, ένας μήνας, δυο αστέρια που κοιτούσε η ζωή. Μα από το άπιαστο πιο πάνω ήσουν όλα αυτά που φτάνουν όταν λέω δεν μπορώ. Ήσουν το γερό αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ. Όταν λέω δεν μπορώ. Ήσουν το γερό αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω. Ευχαριστώ πολύ. Παιδί μου,
Πας και με τα καλά σου, ας πούμε. Έχουμε αυτά. Τι τραγούδι ήταν. Το καινούριο το τραγούδι. Το καινούριο. Το σταθερό. Ναι. Μας αποσταθεροποίησες, να ξέρεις αυτό. Μας αποτελείωσε η κοπέλα. Δεν πάμε τα καλά της. Εσύ, Λεωνόρα, η φωνή σου είναι πάρα πολύ ωραία, το ξέρεις. Και το ξέρουμε. Ο τρόπος που ερμηνεύεις τα τραγούδια, εμένα σχεδόν πάντα με πείθεις ότι ό,τι τραγουδάς το έχει ζήσει, που είναι σχεδόν απίθανο. Είναι σχεδόν απίθανο, αλλά είναι και δυνατό. Αν σκεφτείς ότι όλοι έχουμε κάποιες κοινές εμπειρίες, έχουμε βρεθεί να είμαστε έτσι συμπαραστάτες σε κάποιους ανθρώπους. Το ζούμε παραδίπλα είναι. Ακριβώς. Οπότε λίγο πολύ όλα αυτά. Ναι, αλλά έχεις ένα μηχανισμό το οποίο το περνάς και σαν δικός μας έχει καταστρέψει. Έλα τώρα να τα λέμε αυτά. καλή επιτυχία σε όλα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η νικήτρια του The Voice σήμερα κοντά μας ήταν. Η νικήτρια του The Voice, η Ελεονόρα Σουβανέλη.